διανύουμε μία περίοδο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο απαξίωσης που εφαρμόζεται αυτό το διάστημα σε αγαστή συνεργασία με την διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με το κλείσιμο νοσοκομείο σε όλο το νησί, την υποβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, την παράδοσή τους στα νύχια των εμπόρων σε βάρος υγείας όλου του λαού της Κρήτης. Προαναφέρθηκαν πάρα πολλά παράδειγμα, δεν θα σταθώ. Τα ζούμε καθημερινά και τα βιώνουμε στους χώρους. Ένα σχέδιο που με ταχύς ρυθμούς η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και συνολικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά στην απόλυση χιλιάδων εργαζομένων με συμβάσεις ΙΔΟΧ, ΣΟΧ, ΟΑΕΔ. Δεν έχει σημασία, είμαστε όλοι συμβασιούχοι και σε ομοιρία. Στην καθαριότητα, στη φύλαξη, στη σύντηση, στα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Ακόμη και σε περιπτώσεις που οι συμβάσεις μας είναι ενεργές. Οι διαγωνισμοί ανάθεση εργολάβους καθαριότητας έχουν ξεκινήσει και άλλες ήδη έχουν ολοκληρωθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης έχει ήδη συντάξει το κείμενο για διαγωνισμό ανάθεσης εργολάβους και το ίδιο ισχύει και με διοικήσεις νοσοκομείων σε όλο το νησί. Η εξέλιξη αυτή αφορά εργαζόμενους που εργάζονται πολλά χρόνια στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του νησιού και της χώρας συνολικά, έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία για τις απαιτήσεις εργασίας σε ένα ιδιαίτερο χώρο, όπως καλά γνωρίζετε, τόσο στην περίοδο της πρόσφατης πανδημίας που βρέθηκαν με αυταπάνη στην πρώτη γραμμή. Είναι προκλητική η στάση της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων που ναι μεν αναγνωρίζουν την προσφορά μας αλλά αρνούνται το δίκαιο αίτημα για μετατροπή των συμβάσεών μας σε αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Όλοι εμείς σήμερα εδώ, αλλά και χιλιάδες άλλοι συνάδελφοί μας σε κάθε κέντρο υγείας, σε κάθε χώρο δουλειάς, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση, ειδικότητα, πόστο, που ήμασταν στην πρώτη γραμμή στη μεγάλη μάχη της πανδημίας, που δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα με τους πετσοκομμένους μισθούς, τους αβάσταχτους φόρους, την ακρίβεια, θα πεταχτούμε στο δρόμο. Όλοι εμείς που ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με τις τεράστιες συλλήψεις στην υγεία και ειδικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της δουλειάς, τη χειροτέρευση των συνθήκων στο χώρο μας, τόσο για μας όσο και για τους ασθενείς. Αυτή όμως, όπως προαναφέρθηκε, είναι η πολιτική του κέρδους που υπερασπίζεται κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας και που δεν λογαριάζει ανθρώπινες ζωές και κοστολογεί την ανθρώπινη ασθένεια. Προτεραιότητά τους λοιπόν δεν είναι η υγεία, αλλά η αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας και στο νησί μας. Μετά τις απολύσεις λοιπόν θα έρθουν οι εργολάβοι, οι οποίοι και πιο πολλά θα στοιχίζουν στο κράτος και μικρότερους μισθούς θα δίνουν στους εργαζόμενους. Γιατί ιδιωτικά συνεργεία σημαίνει εργαζόμενοι χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία σε χώρους νοσοκομείων, χωρίς εκπαίδευση και ενημέρωση για τους κινδύνους ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων, προσωπικό που αλλάζει σχεδόν κάθε μήνα πριν μάθει τους χώρους, με τρομοκρατία, απολύσεις και με περικοπές σε μεροκάματα χωρίς αφορμή και με φτηνές δικαιολογίες. Υψηλότερο κόστος για το δημόσιο, χαμηλότερη αμοιβή για τους εργαζόμενους είναι η συνταγή σήμερα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Διαμηνύουμε στην κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας λοιπόν ότι δεν θα επιτρέψουμε αυτό να συμβεί. Θα παλέψουμε για το δικαίωμά μας στη δουλειά, στη ζωή με αξιοπρέπεια για μας και τις οικογένειές μας. Όσο για τις ειρωνίες και το χλεβασμό του Υπουργού Υγείας αναφέροντας ότι θα μας βρει δουλειά στα ξενοδοχεία, του απαντάμε ότι αν νομίζουν ότι έχουν ξεμπερδέψει μαζί μας, πλανούνται πλάνη νυχτρά, διότι οι εργαζόμενοι όταν συσπηρωθούν δεν μασάνε από τέτοια. Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα με πολιτική απόφαση στη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων συναδέλφων μας στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία και παντού σε ολόκληρη τη χώρα. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν σήμερα η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας, για μόνιμη και σταθερή δουλειά, χωρίς αστερίσκους και περιστροφές, είναι η μόνη ρεαλιστική και πραγματικά φιλεργατική. Δεν προσπαθεί να είναι και με τις διοικήσεις και με τους εργολάβους και με τους εργαζόμενους, που είναι παραμύθι μεγάλο. Είναι ξεκάθαρα με τους εργαζόμενους, τους συμβασιούχους στο λαό. Σας ευχαριστώ.